Γεια σας, γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Καλημέρα, τι κάνετε! Πώς είναι η πρώτη μέρα πίσω? Ποιος βαρέθηκε στο σπίτι να σηκώσει το χέρι του? Εγώ! Βαρέθηκατε όλοι στο σπίτι, γι' αυτό πρέπει να γυρίσουμε το σχολείο. Αλλά προσέχουμε τώρα, ε! Ναι! Αντισυντικά έχουμε, για να δω. Για βάλε λίγο να δω, για βάλε εδώ να δούμε εδώ. Βάλε λίγο. Έτσι, μπράβο. Θα δώσω και στο φίλο εδώ. Έτσι, μπράβο. Δώσ' του λίγο. Βάλε και εσύ. Έχοντας ακούσει όλες τις απόψεις των ειδικών και έχοντας πια πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι ουσιαστικά δεν συντρέχει κάποιος λόγος δημόσιας υγείας, τοποθετήθηκα υπέρ του ανοίγματος των δημοτικών και για, ουσιαστικά για μαθησιακούς λόγους. Η ιδέα ότι τα παιδιά θα έμεναν μακριά από το σχολείο για 6 μήνες από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι δημιουργούσε σε όλους μας αρκετά μεγάλη ανησυχία. Εγώ πάντως χαίρομαι μιλώντας σε όσα παιδιά είχα την ευκαιρία, όχι μόνο και σήμερα, όλες αυτές τις μέρες, νομίζω ότι έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν. Πώς ήταν η εμπειρία της εξαποστάσεως? Για μένα ήταν μια εμπειρία καλή, εφάρμοσα πράγματα δηλαδή. Ναι. Πιστεύω ότι θα εξαπομεθήσουμε αυτά τα σημεία. Είναι βέβαια. Είναι βέβαια. Σχολείο είναι η τάξη και είναι η προσωπική επαφή, αλλά η εξαποστάσεως εκπαίδευση ήρθε για να μείνει. Μιας και είναι μάθημα μαθηματικών, ήταν δύσκολη εξίσωση αυτή που έπρεπε να λύσουμε όλοι μαζί. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά με τη στιγμή. Οπότε, παιδιά, να συνεχίσετε να προσέχετε, να χαρείτε αυτόν τον μήνα τώρα, να κοιτάξουμε να καλύψουμε όλη την ύλη για να είστε μετά έτοιμες και έτοιμοι για την πρώτη γυμνασίου. Και βέβαια να προσέξουμε πάντα, γιατί ο κορονοϊός ακόμα μπορεί να κυκλοφορεί και δεν θέλουμε να του δώσουμε την ευκαιρία να εμφανιστεί κεφάλι, αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας. Έτσι είναι. Ναι. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μάθημα.